στο στόχαστρο διαρρηκτών μπήκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης πολλά καταστήματα σε Εύωσμο και Αμπελόκηπους, με αποτέλεσμα οι καταστηματάρχες να βρίσκονται στα κάγκελα, αφού οι ζημιές που υπέστησαν είναι μεγάλες και μάλιστα σε μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας καταστημάτων. Στη μία περίπτωση, ο δράστης, αφού έχει σπάσει τη γυάλινη πόρτα ζαχαροπλαστείου, συνέχεια κινείται με έρπινγκ για να μην τον καταγράψει η κάμερα. Διασχίζει μάλιστα όλο τον κεντρικό χώρο του καταστήματος με αυτόν τον τρόπο, ώστε να φτάσει στο εργαστήρι που βρίσκεται στο πίσω μέρος. Το μπαράζ διαρρήξεων που σημειώθηκε σε Εύωσμο και Αμπελόκηπους προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στους καταστηματάρχες, οι οποίοι είδαν να προκαλούνται μεγάλες ζημιές στα καταστήματά τους. Στην άλλη περίπτωση, οι δράστες με αστραπιές κινήσεις και με ένα ειδικό σφυρί σπάνε τη γυάλινη πόρτα του καταστήματος με κινητά τηλέφωνα και αρπάζουν ό,τι βρίσκουν στα ντουλάπια. Οι διαρρήκτες ήρθαν σε αυτό το σημείο που βρίσκεται η γυάλινη πόρτα και με ένα σφυράκι την έριξαν κάτω. Στη συνέχεια μπήκαν στο κατάστημα. Εγώ ειδοποιήθηκα από την ασφάλεια γύρω στις 6.30 ώρα το πρωί. Η διάρρηξη, όπως βλέπω στις κάμερες, έγινε 1 και 8 τα ξημερώματα. Ήταν δύο άτομα. Τι πήραν από εσάς? Πήρανε, βασικά σπάσταν την τζαμαρία, την πόρτα και διάφορα κινητά, κάποια κέρματα που είχα, δεν είχα χάρτινα και κέρματα αρκετά. Ήταν η πρώτη φορά που έχουν μπει στο μαγαζί σας? Είναι η τέταρτη φορά, για φέτος είναι η δεύτερη. Όπως φαίνεται όμως, διαρρήξεις σημειώθηκαν την ίδια ώρα και σε άλλα είδη καταστημάτων, όπως σε ένα μπουγατσατζίδικο, σε ένα μεσητικό γραφείο, σε κατάστημα με κλειδιά, σε μαγαζί με πιζάμες, καθώς και σε μαγαζιά με ρούχα. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δράστες έσπασαν τις γυάλινες πόρτες προκαλώντας ζημιές, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από τα κλοπημαία. Το πρωί ήρθε η κοπέλα να ανοίξει το κατάστημα, μου πήρε τηλέφωνο, τρομαγμένη. Μου λέει: Έλα, Νίκο, λέει το και το. Έρχομαι εδώ. Κατάλαβα τι έγινε, είδαμε την πόρτα σπασμένη. Έλειπαν μερικά πράγματα από μέσα. Η ζημιά, ό,τι έγινε δηλαδή, η ζημιά, δεν πήραν κάτι. Κάτι ψηλά που είχε ταμεία εκεί μέσα και ένα ηχείο. Το πρωί χτύπησε ο συναγερμός και μου ήρθε ειδοποίηση στο κινητό. Ήρθα στο μαγαζί. Ευτυχώς είχα έναν φίλο απ' έξω ο οποίος περίμενε. Μου είχαν σπάσει την πόρτα. Μπήκανε μέσα, κλέψαν όλο το ταμείο, κάποια πράγματα. Και μετά πηγαίνοντας προς την αστυνομία, μετά από 20-30 μέτρα είχαν ανοίξει κι άλλο ένα μαγαζί. Και μετά πληροφορήθηκα ότι είχαν ανοίξει πάρα πολλά μαγαζιά. Αυτό τώρα που ζητάμε όλοι εδώ πέρα οι καταστηματάρχες είναι να υπάρχει μια αστυνόμευση το βράδυ, να περνάει να κάνουν περιπολίες, δεν ξέρω τι. Γιατί δεν γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα να γίνεται. Είμαστε που είμαστε όλοι οικονομικά στενά. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντως, οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες που είδαν τους διαρρήκτες να μπαίνουν στα καταστήματά τους δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, αφού έχουν μπει στο στόχαστρο για δεύτερη, για τρίτη, ακόμα και για τέταρτη φορά, όπως λένε.